πηγαίνεις, ανοίγω τα πάντα, 69, 69, 69. Ναι, γεια σας κύριε Πενοφιάνη, καλημέρα σας. Κοιτάξτε, κατά πού, τι κατά πού κύριε, κοιτάξτε να δείτε τρόπος του λέγει. Σας παρακαλώ, Θανάση Ξεχασιάρης ονομάζομαι, έχω κλειδωθεί έξω από το σπίτι μου, θα έρθείτε. Α, ωραία, Αγκινάρας 32 στον τρίτο όροφο. Τι, πώς θα με γνωρίζετε κύριε, είμαι ένας άνθρωπος με σακούλες έξω από μια κλειστή πόρτα. Ωραία, σας περιμένω, γεια σας. Γεια σας κύριε. Κύριε Σιρασιάρης. Μάλιστα ο ίδιος. Είστε σίγουρος? Τι να είμαι σίγουρος, αν είμαι εγώ κύριε. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος. Ποιο είναι το σπίτι σας? Αυτό εδώ. Είστε σίγουρος? Α, είναι το σπίτι μου. Ναι. Πλάκα μου κάτι και δεν ξέρω που μένω. Σας παρακαλώ δηλαδή. Όχι, δεν σας κάνω πλάκα. Δεν είμαι τέτοιος, πώς το καταλάβατε αυτό που σας είπα. Μα πώς να με αυτά που με ρωτάτε, έχω τι να υποθέσω δηλαδή κύριε. Να υποθέσετε ότι κυκλοφορούν και αλλοδαποί που έρχονται, παίρνουν τηλέφωνα κλειδαράκι, κολλάνε μια ετικέτα πάνω σε μια πόρτα και λένε ότι είναι το σπίτι δικό τους. Λοιπόν, τα χαρτιά του σπιτιού. Τα χαρτιά του σπιτιού, μα δεν τα έχω επάνω μου κύριε. Τα χαρτιά του θα κυκλοφορώ εγώ έξω με τα χαρτιά του σπιτιού μου. Φορολογική ενημερότητα. Μα με χτυλάει εκεί πήγα κύριε, αλλά κάνω κάποια ψώνια. Τι θα έχω τη φορολογική ενημερότητα μαζί με να πάω στην αρχή. Δεν υπάρχει πρόβλημα κύριε, sorry. Γεια σας. Γεια σας, μισό λεπτό κύριε, τι γεια σας. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ, σκεφτείτε λίγο λογικά. Μου ανοίγετε την πόρτα και μετά σας δείχνω όλα τα χαρτιά του σπιτιού, ό,τι θέλετε. Δεν έχετε πάνω σας τίποτα. Έχω την ταυτότητά μου να σας κάνει. Ορίστε. Α, ένα-ένα τώρα θα βγάζουμε, έτσι. Ένα-ένα. Συγγνώμη. Τι είναι αυτό? Εγώ. Εσείς, μάλιστα. Το μεταχυμούσιο ο άνθρωπος. Το έκοψα το μουσείο. Sorry κύριε, δεν γίνεται τίποτα. Γεια σας. Σας παρακαλώ κύριε, και εγώ είμαι στην κυριολεξία. Σας συγκεντεύω, κάντε μου αυτή τη χάρη και ανοίξτε μου την πόρτα. Σας συγκεντεύω. Εντάξει, 30.000. 30.000. 30.000 για να μου ανοίξετε την πόρτα κύριε. Δεν υπάρχει πρόβλημα κύριε. Φεύγω. Μα μισό λεπτό δεν είναι πάρα πολλά λεφτά κύριε. Δεν διαφωνώ μαζί σας κύριε, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Γεια σας. Σας παρακαλώ, εκμεταλλεύεστε βέβαια την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι, αλλά ορίστε κύριε 30.000 για σας. Πάρτε τις 30.000, πάρτε, εκμεταλλευτείτε την ανάγκη του συνανθρώπου σας, αλλά σας παρακαλώ, ανοίξτε την πόρτα. Λίγο γρήγορα βγαίνετε. Ποια είναι αυτή η πόρτα? Κάτε πάλι, τι, ποια είναι αυτή η πόρτα, 100 φορές το είπαμε, αυτή είναι. Εδώ αυτή. Μάλιστα κύριε. Ωραία, το κλειδί. Ποιο κλειδί? Της πόρτας, να την ανοίξω. Βλαμμένος είστε κύριε. Δηλαδή συγγνώμη, θα είχα εγώ το κλειδί της πόρτας και θα σας έπαιρνα τηλέφωνο, δεν θα μπορούσα να την είχα ανοίξει μόνος μου. Σε αυτό έχετε δίκιο, δεν το σκέφτηκα έτσι. Sorry. Μα είδε ο άνθρωπος είναι. Κρατάτε λίγο. Κρατάμε λίγο. Πόπο. Ωραία πόρτα. Όχι απλά ωραία. 400.000 μας βγήκε. Ασφαλείας. Πόπο. Χαμό τις δουλειές έχει κάνει ο συνάδελφος. Μπράβο, μπράβο. Και νόμιζα ότι ήμουν μόνο εγώ. Γνωστός. Γνωστός. Τι γνωστός κύριε, είστε με τα καλά σας. Θα ανοίξετε γνωστό την πόρτα. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Ναι, αλλά... Σε λωστό, σε πέραλωστό. Τι πάλι 400.000 σας λέω κάνει πόρτα κύριε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε, μην ξαναβλαβήσετε από τον νόμο, γιατί τα πήρα όπως είναι όλα και φεύγω. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά καταλάβετε και εσείς ότι είναι πανάκριβη. Δεν θέλω να την καταστρέψουμε. Οκ, no problem, no stress. Φορέστε αυτό και πάτε 4 βήματα πίσω. Αυτό είναι. Μήπως σας βρίσκεται αναπτήρας? Συγγνώμη κύριε, αυτά, τι είναι αυτά, εκρηκτικά είναι? Πάθα να την άξουμε όλη την πολυκατοικία για να ανοίξουμε τη δικιά μου την πόρτα. Δηλαδή, κύριε, είστε με τα καλά σας. Σιγά, κύριε, σιγά, μην εκνευρίζεστε να πείτε. Σας παρακαλώ, αν είναι να χτυπήσω το διπλανό, να περάσω μέσα από τον μπαλκόνι. Δηλαδή, έχετε διπλανό και δεν χτυπήσατε πρώτα το διπλανό, φωνάξατε πρώτα εμένα. Μα δεν ήθελα να τον ενοχλήσω τον άνθρωπο. Άτομα, και ενόχλησε σε μένα. Αν το χτύπατε να δούμε τι θα γίνει. Ένα στάτος. Συγγνώμη, νομίζω ότι δεν κάνεις φίλος. Ευτυχώς που έριξα μία πρόχειρα λοιπόν επάνω μου. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Τι να κάνουμε, έχουμε κάποια προβλήματα κύριε από κάτω. Θα ήθελα την εξής χάρη. Εγώ και ο κύριος μπορούμε να πούμε μέσα. Καλέ, με χαρά, περάστε, τι λέτε, πλάκα κάνετε. Βέβαια είμαι κάτι φίλους μέσα, δεν σας πειράζει πάνω στο κρεβάτι. Αλλά περάστε, γρήγορα με περάστε. Να σας εξηγήσω λίγο τι θέλω. Βεβαίως. Θα ήθελα να πηδήξω στο μπαλκόνι, κύριε. Καλέ, περάστε μέσα, με πηδάτε και στο μπαλκόνι και στην μπαλκονόπορτα, όπου θέλετε με πηδάτε. Ακούστε με, σας παρακαλώ, όχι να πηδήξω εσάς στο μπαλκόνι. Θα ήθελα να πηδήξω το μπαλκόνι. Είμαι τον Παναγία, τόσα χρόνια έχω ακούσει ανομαλίες και ανομαλίες. Αλλά να πηδήξω το μπαλκόνι, τέλος πάντων, περάστε και πηδήξω τι θέλετε. Και θερμοσύφωνα και υγραέριο, περάστε. Δεν με καταλάβατε, αλλά τέλος πάντων. Περάστε μέσα. Περάστε. Πώς πάμε? Δόξα τω, εσείς τι είστε, επαγγελματίας? Κλειδαράς. Κλειδαράς Τάκης Μπενοβιέννης. Ανοίγω τα πάντα. Ελάτε κι εσείς μέσα, θα περάσουμε θαυμάσια. Είσαι σίγουρη? Ναι, έχουν πράγματα να ανοίξετε καταπληκτικά. Ελάτε. Τα χαρτιά του σπιτιού τα έχεις. Αν περάσετε, θα σας τα δείξω όλα εγώ. Κατακτούλης. Λοιπόν, δεν σας ρώτησα. Θέλετε κι εσείς τίποτα να πηδήξετε? Όχι, ωραία διακόσμηση όμως. Α, ναι, καταπληκτικά. Εγώ μόνος μου. Άντε τα κορίτσια με το παιδί, τι κάνετε? Είναι ενοχλητικά όμως τα κορίτσια, κύριε. Λοιπόν, κύριε Κλειδαρά, δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε εδώ, γιατί οι μπαλκονόποδες είναι και οι δύο κλειστές πάνω. Όχι, καλεκαθίστε, ακούστε, ακούστε τι κάνω. Καλεκρίστε την πόρτα. Λυσάξατε. Λοιπόν,
Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ είμαι η Παρθένη Βασιλοπούλα. Εσύ είστε ο Παρθένος Βασιλόπουλος και εδώ ο Κλειδαράς θα δει να μου ανοίξει τη ζώνη αγνότητος. Θα περάσουμε θαυμάσια. Μα τι λέτε, είστε με τα καλά. Σας παρακαλώ, κύριε, εγώ δεν θέλω να είμαι ο Παρθένος Βασιλόπουλος. Καλέ στο ζώδιο, θα τα χαράσουμε στο τάβρο, ο υδροχός, κάποιος άλλος. Εγώ δεν έχω πρόβλημα πάντως. Αν μου φέρει τα χαρτιά, ανοίγω και τη ζώνη αγνότητας, ανοίγω την κουστάρι. Τα χαρτιά μόνο να έχει τον τρελή, εγώ φύγω. Καλέ, πού πάτε και χαρτιά έχουμε, καθίστε. Σας παρακαλώ, φέρτε και μία περούκα. Ναι, βάρα μας, βάχτυπα μας, θα περάσουμε θαυμάσια.